Θα καλημερίσω τον καθηγητή κύριο Αλέξη Μητρόπουλο για την συνέχεια. Με ευχές σαφέστατα για αρχή, κύριε Μητρόπουλε. Χρόνια πολλά, Χριστός Καλημέρα Ανέστη. Σας. Χρόνια πολλά σε όλους. Μόνο χαρές. Υγεία και μόνο χαρές σε όλους, κυρία Δουλγεράκη. Ευχαριστώ πολύ και εσάς και το σταθμό σας για την τιμή που μου κάνετε. Διάβαζα χθες την ΕΝΙΠΕΚ και σας κάλεσα ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος που αυξάνει κατά 8% αναπηρικά προνοιακά επιδόματα. Και είπα να σας ρωτήσουμε περισσότερα για το ποια είναι αυτά τα επιδόματα. Προνοιακά επιδόματα του ΕΦΚΑ, αναπηρικά προνοιακά επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ. Τι ακριβώς δεδομένα έχουμε για να γνωρίζει και ο κόσμος. Όταν έδωσε η κυβέρνηση πριν 2 μήνες την αύξηση συνταξίου στο 7,75, είχαμε ζητήσει και μέσω της εκπομπής σας, το είχαμε δείξει, να αυξηθούν αντίστοιχα και τα αναπηρικά επιδόματα παραπληγίας, απόλυτο αναπηρίας, όρασης, αυτό που λέμε τυφλότητας ή το καθεξής, που δίνουν και η ΟΕΦΚΑ, 3 επιδόματα παραπληγίας, απόλυτο αναπηρίας, και 10 επιδόματα ο ΟΠΕΚΑ, ο υπεροργανισμός πρόνοιας. Στην αρχή αυτό δεν είχε γίνει δεχτό και έτσι πριν 15 μέρες με μια εξαγγελία του κύριος Πρωθυπουργός και με νόμο που ψηφίστηκε τη μεγάλη και δημοσιεύτηκε τη Μεγάλη Παρασκευή, παραθέτουμε, κυρία Δουλγεράκη, στο site της ΕΝΙΠΕΚ και τα επιδόματα πως ήταν μέχρι τον Απρίλιο και πως θα γίνουν αυξημένα από την 1η του Μαΐου. Και έτσι λοιπόν είναι 13 επιδόματα συνολικά, 3 επιδόματα που χορηγεί ο ΕΦΚΑ, 10 επιδόματα που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ σε 210.000 συνανθρώπους μας που έχουν αναπηρία και ούτω καθεξής, και θα έχουν 8% αύξηση όλα αυτά τα επιδόματα. Είναι σημαντική θετική εξέλιξη. Ο νόμος δημοσιεύτηκε, είναι ο μόνο όμως 5043 του 23, το άρθρο 95, και σε ένα κατάλογο που επεξεργαστήκαμε στην ΕΝΙΠΕΚ με τους συνεργάτες, έχουμε τα επιδόματα όπως είναι σήμερα και πώς θα διαμορφωθούν αυξημένα σε κάποιες μέρες, δηλαδή από την 1η Μαΐου. Ναι, και νομίζω μέσω της ΕΝΙΠΕΚ ότι μπορούν να βρουν όλα τα στοιχεία οι ενδιαφερόμενοι. Είπατε 210.000 οι δικαιούχοι σε όλη την Ελλάδα. Οι δικαιούχοι αυτών των 13 αναπηρικών κοινωνικών προνοιακών επιδομάτων. Αυτός είναι ο χαρακτηρισμός. Με αυτούς τους δικαιούχους που προαναφέραμε, κυρία Δουλγεράκη, είναι σημαντική εξέλιξη. Διότι και αυτά τα επιδόματα για 13 χρόνια δεν είχαν αυξηθεί, ήταν απαγωμένα όπως και οι συντάξεις, και γι' αυτό καλώς έπραξε η κυβέρνηση και συγχρόνισε αυτά τα επιδόματα με την αντίστοιχη αύξηση των συντάξεων. Κύριε Μητρόπουλε, επαναφέρετε το θέμα σε ό,τι έχει να κάνει με τα αναδρομικά του ενδεκάμενου σε όλους τους συνταξιούχους. Αυτά που ακούγονται το τελευταίο διάστημα, είτε μέσω των ανακοινώσεων από το Υπουργείο, είτε από τον ΕΦΚΑ, Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, είτε από τον ΕΦΚΑ, με όλα τα ποσά που ακούγονται, δεν ξέρω αν είναι επικοινωνιακό το τρίκ και κάπου χάνουμε το μέτρημα, τον αριθμό, τι ακριβώς γίνεται και τι δίδεται. Αλλά για να το επαναφέρετε γι' αυτό το ενδεκάμενο, σημαίνει ότι δεν έχουν πάρει οι άνθρωποι καθόλου τα αναδρομικά. Η υπόθεση δικάστηκε στα τέλη του 19. Άργησε πρωτοφανές στη γενική δικαιοσύνη, άργησε να βγει απόφαση 2 χρόνια. Βγήκε το 22. Το 22 τέτοιες μέρες. Και τώρα το 23 τέτοιες μέρες, 1 χρόνο μετά την έκδοση της απόφασης. Και 3 χρόνια από τότε που δικάστηκε η υπόθεση, αυτοί που έχουν κάνει αγωγές, αλλά και εκείνοι που δεν έχουν κάνει αγωγές, δεν πήραν το δεκάμινο. Θυμίζω στους αξιότιμους ακροατές ότι το 2015, όταν είχαμε κερδίσει τις υποθέσεις σε βάρος των περικοπών των προηγουμένων μνημονίων, για 5 χρόνια η προηγούμενη κυβέρνηση δεν έδινε τα αναδρομικά. Δεν έδινε τα αναδρομικά. Προσφύγαμε στη δικαιοσύνη και αντί για αναδρομικά 5 χρόνων, το δικαστήριο με την κυρία Πρόεδρο είπε πάρτε 11 μήνες. Και μόνο την κυρία Σικελόγλου, και είπε πάρτε μόνο όσοι είχε κάνει αγωγές. Ούτε αυτά τα λίγα αναδρομικά των 11 μηνών. Κυρία Δουλγεράκη, αγαπητοί ακροατές, για 1 χρόνο που έχει βγει τώρα η απόφαση, η κυβέρνηση δεν δίνει τα χρήματα. Επαναλαμβάνω, ούτε ακόμη και σε αυτούς τις 300.000 κόσμου που είχε κάνει έγκαιρα αγωγές και κατά το διαταχτικό της απόφασης έπρεπε να είχαν πάρει
τα χρήματά τους και εντόπως την επομένη της απόφασης. Δηλαδή είναι αδικία. 5 χρόνια η προηγούμενη κυβέρνηση δεν έδινε τα αναδρομικά του 2015 και τώρα αυτή η κυβέρνηση εφαρμόζει την ίδια πολιτική. Είναι απαράδεκτο για τους συνταξίους που έχασαν 120 δις τα 10 χρόνια μνημονίου και κορονοϊού. Είναι αδικία, κυρία Δουλή. Και εμείς το θέσαμε. Έχουμε σχετική ανάλυση στην ΕΚΠΕΚ. Προχθές ήταν και πρωτοσέλιδα στην εφημερίδα των συνταξιούχων που καλώ την κυβέρνηση ως εκπρόσωπος των συνταξιούχων στην Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας και εκπρόσωπος της Ένωσης μας Επιστημονικής Ένωσης, καλούμε την κυβέρνηση τουλάχιστον την πρώτη δόση να τη δώσει προεκλογικά. Μα είναι εμπεγμός ο συνταξιούχος. Είναι οργισμένοι οι συνταξιούχοι. Δεν ξέρω τι θα κάνουν και στις εκλογές. Εμπέζουν τους συνταξιούχους. Δώστε τα αναδρομικά. Η αντιπολίτευση που για 5 χρόνια δεν τα έδινε και πήγαινε στα δικαστήρια για να μην τα δώσει και αντιδικούσαμε τους νομικούς συμβούλους της προηγούμενης κυβέρνησης διότι δεν ήθελε να δώσει και εμείς θέλαμε να τα πάρουμε τα αναδρομικά συνταξιούχων, τώρα καλεί την κυβέρνηση να τα δώσει. Η κυβέρνηση που εγκαλούσε το ΣΥΡΙΖΑ που δεν τα έδινε δεν τα δίνει ίδια. Αυτό δεν πρέπει να γίνεται. Νομίζω δεν πρέπει να γίνεται. Βεβαίως είμαστε στη δίνη μιας φοβερής διαφθοράς στελεχών, διαφόρων κομμάτων κλπ. Και δεν ξέρω τι θα κάνουν οι πολίτες όταν βλέπουν τουλάχιστον ακόμα του μνημονιακού τόξου να ταλανίζονται στη διαφθορά. Και είδαμε τώρα και κακοποίηση γυναικών κλπ. Δεν ξέρουμε πόσο είναι αλήθεια. Αλλά δεν πρέπει οι συνταξιούχοι να πάρουν αυτά που επεδίκασαν τα δικαστήρια, κυρία Δουβγεράκη. Ούτως ή άλλως είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο το άλλο. Κύριε Μητρόπουλε, αρκετές φορές έχουμε μιλήσει αναφορικά με την εργασία, την ανεργία, τα ποσοστά της ανεργίας. Γιατί όπως και εσείς έχετε πει, το αφήγημα περί ανεργίας δεν κατεβαίνει κάτω από το 10%, διότι θα πρέπει να ξεκλειδώσουν επιδόματα. Παροχές ακριβώς. Θυμάμαι απλά αυτά τα οποία μας έχετε επισημάνει εδώ στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής, αλλά δυστυχώς δεν είναι καλά τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με την μερική απασχόληση, γιατί για άλλη μια φορά επισημαίνεται ότι το Φεβρουάριο του 2023 αυτό το οποίο καταγράφεται και επίσημα σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας και το ΕΡΓΑΝΗ είναι μια έκρηξη της μερικής απασχόλησης. Μάλιστα. Να πούμε ότι εχθές με πήρε μία συνάδελφο, μία κοπέλα που δούλευε σε ξενοδοχείο στην Χερσόνησο, στην όμορφη Χερσόνησο, και μου είπε, κύριε Μητρόπουλη, δουλεύω από το 12 και σήμερα που έχω 2023 δεν παίρνω τριετίας. Της εξήγησε ότι το 2023 αντί για 780 μισθό το μήνα έπρεπε να είναι 1114. Αντί να πάρει λοιπόν 1114 επί 14 μήνες, διότι στο ιδιωτικό τομέα έχουμε 14ο, 10ο μισθό, αντί να πάρει 1114 το μήνα, επί 14 μήνες, θα πάρει 780 επί 14. Θα πάρει δηλαδή 4 μισθούς κατώτατους λιγότερους το 2023. Γιατί? Γιατί η αύξηση του κατώτου μισθού είναι δεμένη με τη με την ανεργία και το 10%. Και λέει ο μνημονιακός νόμος του 10 που εφαρμόζεται το 23, δυστυχώς, και μας λένε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, ότι αν δεν πέσει η ανεργία κάτω του 10%, η νέα κοπέλα, η νεαρά που δουλεύει σε ξενοδοχείο της Χερσονήσου και δεν παίρνει τριετίες για 12 χρόνια και χάνει 4 μισθούς ετησίως, και επειδή έχει και ένα παιδί και έπρεπε να πάρει και επίτομα γάμου και χάνει άλλους 3 μισθούς ετησίως, η κυβέρνηση και η προηγούμενη και η περισημερινή εφαρμόζει ένα νόμο του 12 που λέει όταν η ανεργία δεν πέσει κάτω από το 10%, οι νέοι και οι νέες που δουλεύουν από το 12 και τότε δεν παίρνουν τριετίες και οικογενειακά επιδόματα. Είναι αδικία για τους νέους και τις νέες εργαζόμενες. Κυρία Δουλειράκη, αδικία είναι αδικία για όλους τους εργαζόμενους, κύριε Μητρόπουλε. Όχι, γιατί οι νέοι και νέες είναι κυρίως συμπλαπτόμενοι που από το 12 μπήκαν στη δουλειά, διότι οι πρώτου 12, αν είχαν έστω και μία τριετία, παίρνουν την αύξηση που δίνει η κυβέρνηση. Αλλά οι μετά το 12 δεν παίρνουν καθόλου τριετίες και οικογενειακά επιδόματα και είναι μεγάλη αδικία, κυρία Δουλειράκη. Σας είπα το παράδειγμα της συμπατριώτησάς σας κάτω,
που με τρεις τριετίες από το 12 μέχρι το 23 αντί να παίρνει το μήνα 1114 παίρνει 780. Μάλιστα. Κύριε Μητρόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Τα καλύτερα εύχομαι. Μόνο χαρές και υγεία να έχει ο κόσμος. Σας ευχαριστώ, κυρία Δουλειεράκη, για την τιμή που μου κάνατε. Καλημέρα σας. Γεια σας.